Εκ μέρους του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ, αποχαιρετάμε σήμερα με μεγάλη θλίψη, αλλά και μεγάλο σεβασμό, τη συντρόφισσά μας Γιάννα Τρικαλινού, παλέμαχη γονίστρια και γομνίστρια ως το τελευταίο λεπτό της ζωής της. Εκφράζουμε τα πιο θερμά συλληπιτήρια στην οικογένειά της και στους οικείους της. Συντρόφισσα Γιάννα, όπως θα ήξερες εσύ καλύτερα από εμάς, η ΚΝΕ, η νεολαία του ΚΚΕ, είναι ένα σχολείο διαμόρφωσης νέων κομμουνιστών. Στην ΚΝΕ μαθαίνουμε μέρα τη μέρα, μάχη τη μάχη, στο πλευρό του κόμματός μας, να γινόμαστε επαναστάτες κομμουνιστές, να κατακτάμε την επαναστατική θεωρία μας, τον μαρξισμό-λενινισμό, να στεκόμαστε μπροστά, δίπλα και μέσα στους αγώνες της νεολαίας, για να κατακτήσει τη ζωή που της αξίζει, με σεβασμό να μαθαίνουμε από την ηρωική ιστορία του κόμματός μας, από τους αγώνες του λαού μας, να εκφράζουμε με όποιον τρόπο μπορούμε τη διεθνιστική μας αλληλεγγύη στη νεολαία και τους λαούς όλου του κόσμου. Σύντροφοι και συντρόφισσες σαν και σένα μας διεπαιδαγωγούν, χωρίς τις περισσότερες φορές να σας έχουμε γνωρίσει ποτέ από κοντά, με το προσωπικό τους παράδειγμα, με τη στάση τους, τα λόγια τους, με την ίδια την ιστορία της ζωής τους, με έναν διαφορετικό τρόπο. Εσύ, για παράδειγμα, συντρόφισσά μας, μας μαθαίνεις πως ο αγώνας μας μπορεί να είναι δύσκολος, μπορεί να έχει θυσίες, αλλά είναι μονόδρομος για να ζήσουμε πραγματικά όπως μας αξίζει. Μαζί με τον σύντροφό σου Γιώργο, ο καθένας στο δικό του πόστο, αλλά πάντα σε όποιο πόστο σε ζητούσε το κόμμα, ακολούθησες και εσύ αυτό το δρόμο. Μας μαθαίνεις πως σήμερα που προσπαθεί το σύστημα τόσο έντεχνα να καλλιεργήσει στις νέες γενιές, πως όλα τα κόμματα είναι το ίδιο, και να ταυτίσει το κόμμα μας με τα κόμματα που στηρίζουν το σάπιο σύστημα της εκμετάλλευσης και να βάλει επιπλέον εμπόδια στη συνάντηση της νεολαίας με τις επαναστατικές, ριζοσπαστικές μας ιδέες, υπάρχεις εσύ και τόσοι άλλοι σαν εσένα. Οι δικοί μας Χριστοί, οι δικοί μας Άγιοι, που έγραφε και ο Γιάννης Ρίτσος. Να θυμίζουν πως μόνο μέσα στο κόμμα μας, ακριβώς γιατί είναι το επαναστατικό εκείνο κόμμα που παλεύει για το σοσιαλισμό-κομμουνισμό, μόνο μέσα σε αυτόν τον αγώνα που δίνουμε, φτιάχνονται άνθρωποι σαν και σένα, τότε και τώρα. Φτιάχνονται γυναίκες σαν και σένα. Τίμιες, μαχητικές, ασυμβίβαστες, ανυποχώρητες στα πιστεύω τους και τα ιδανικά τους, δοσμένες ολόψυχα στην απελευθέρωση του ανθρώπου από το ζυγό της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης. Γι' αυτό και γίνονται γυναίκες πραγματικά ελεύθερες. Όπως εσύ, που από το κορίτσι του χωριού, που δεν μπορούσε να πάει σχολείο παρότι αγαπούσε τα γράμματα, όπως έλεγες, έγινες διερμηνέας, αρθρογράφος, πήρες μέρος σε συνέδρια. Από τη μία από τις τρεις κοπέλες που πήγαν στο διπλανό χωριό για να ακούσουν την ομιλία του Άρη Βελουχιώτη, πήρες μέρος στον ένοπλο αγώνα, διατάχθηκε σε ταξιαρχίες. Από το μικρό κορίτσι σύνδεσμος, έγινε στέλεχος του ΚΚΕ, εκλέχθηκε στην κεντρική του επιτροπή. Γι' αυτό πολλές φορές αναλογιζόμαστε τα παραδείγματά σας με δέος, αισθανόμαστε κάποιες στιγμές όπως τώρα στον αποχαιρετισμό, βαριά την κληρονομιά που μας αφήνετε. Και δεν σας ξεχνάμε, όπως είχε ζητήσει να κάνουμε πριν από περίπου ένα χρόνο στο σπίτι σου. Μπορείς να φύγεις ήσυχη. Εσύ έκανες το χρέος σου, εμείς, για όσα πρόσφερες, δεν έχουμε να σου δώσουμε τίποτα άλλο, παρά μόνο την υπόσχεσή μας ότι θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για να καταξιώσουμε στις σημερινές συνθήκες την ιστορική προσφορά και αποστολή του κόμματός μας.